Γεια σας παιδιά, καλώς ήρθατε σε ένα νέο βίντεο και σήμερα θα έχουμε ένα squad update και θα ανοίξουμε και κάποια πακετάκια για το Future Stars Team 2 που κυκλοφορεί στα επόμενα 2 λεπτά στα πακέτα. Είμαστε λίγο μέχρι τις 8, αυτή εδώ είναι η ομάδα μου. Πριν λίγο ολοκλήρωσα τα playoffs στα οποία έκανα ένα πανεύκολο 10-0. Η ομάδα ήταν εξαιρετική, όπως βλέπετε έχει διαμορφωθεί έτσι, έχω κάνει τον Pogba. Εννοείται τον Ζλάταν που έτυχα στο προηγούμενο βίντεο που έχει γίνει viral. Έχω αγοράσει τον Βεράτη και τα υπόλοιπα και το Μανιάν και τα υπόλοιπα είναι αντρέ. In-game παίζω 4-3-2-1. Το κλασικό το ορθόδοξο που έπαιζα και πιο παλιά. Έτσι είναι ο πάγκος. Και βλέπετε εδώ ότι πλέον η ομάδα έχει του Μπανιάση. Μετά την Τιμουδεγέρη και μετά το pool του Ιμπρα, ο οποίος είναι φανταστικός, 12 μάτς, 20 γκολ, 9 assist, φανταστικός Ιμπραήμοβιτς. Για Μπαπέ τι να πούμε, φανταστικός, Ζερζίνιο πολύ καλός, ο Ποκμπά είναι εξαιρετική κάρτα, πραγματικά εξαιρετικός, αξίζει να τον κάνετε 100%, ο Βεράτη δεν έχει δείξει και πολλά πράγματα, Ζιζού, okay, μπορούσε σίγουρα να είναι καλύτερος, Ράμος Μαλτίνι εξαιρετική, Καπτεν Βία το καλύτερο αριστερό back στο game και Ζαμπρότα πάρα πολύ καλός. Μανέ σαν αλλαγή, επίσης πάρα πολύ καλός. Επίσης θέλω να σχολιάσουμε και κάτι άλλο, ότι πλέον στα futures, κατά τη γνώμη μου, τα πακέτα δεν δίνουν κάτι usable από θέμα χρησιμότητας, ενώ για τις ομάδες δίνουν μόνο fodder. Και γι' αυτό έκανα την επιλογή και την εξαίρεση να πάω για τα 87 plus pick. Κατά τη γνώμη μου αξίζει να ρισκάρετε και να μην πάτε για τα SWA ή για τα fodder packs, γιατί οι πιθανότητες να βγάλεις κάτι από τα fodder packs εκτός από fodder είναι απειροελάχιστες πραγματικά, έτσι όπως έχει διαμορφωθεί πλέον στο παιχνίδι. Οπότε εγώ κατά τη γνώμη μου, αν κάποιος έχει fodder, έχει μια καλή ομάδα και θέλει πραγματικό upgrade και όχι απλά fodder, μπορεί να πάει για το Centurions ή Winter Wild Card ή Future Stars pick που έκανα και εγώ και βγάλε τον Zlatan ή να πάει για το Prime Icon Player pick. Και οι δύο είναι πιστεύω επιλογές που θα αξίζουν και το ρίσκο περισσότερο από το να πας για τα Fodder Packs που κατά πάσα πιθανότητα δεν θα βγάλεις κάτι. Επίσης έχω εδώ και ένα pick 85 plus που έχω κρατήσει για την Team 2 που όπως είπα κυκλοφορεί σε ένα λεπτό. Έχει ήδη κυκλοφορήσει. Πάμε να δούμε τα SBC. Έχουμε τον Future Stars Decalatete και θέλει 4, 83, 84, 85, 86 μάλιστα, αρκετά ακριβώς. Έχουμε επανάληψη του Base of FIFA World Cup Pick και έχουμε εδώ ένα καινούριο challenge με το swap. Αυτά είναι. Το έχουμε, η ομάδα είναι εδώ, βλέπω Μουσιάλα, Γκβαρανσκέλια και Ένζο Φερνάντες, Αραούχο επίσης. Φαίνεται αρκετά καλή ομάδα. Σίγουρα καλύτερη από την πρώτη. Η πρώτη ήταν μια στην καλύτερη μέτρια ομάδα. Εδώ είναι ολόκληρη. Εντάξει, οκ. Okay. Ενκέτια επίσης ωραία κάρτα. Ένζο Φερνάντες, Αραούχο, Γκβαρανσκέλια και Μουσιάλα, ας πούμε, είναι οι stars σε αυτού του event. Που να πούμε την αλήθεια, μπορούσαν λίγο πιο juicy να τις κάνουν τις κάρτες, λίγο παραπάνω shooting στον Κουβερανσκέλια και καλύτερο shooting επίσης στον Μουσιάλα. Ο Άνος Φερνάντες μια εξαιρετική κάρτα. Πάμε να ανοίξουμε. Πάμε να ξεκινήσουμε με το pick. Με τον κλασικό τρόπο, τον πατροπαράδοτο, όπου βγάλαμε το Ζελάδα στο προηγούμενο βίντεο. Με το 1, με το 2, με το 3, με το 4, με το 5, με το 6, με το 7, με το 8, με το 9, με το 10, με το 11, με το 12, με το 13. Είναι απλά φόντερ, ο Ter Stegen. Δυστυχώς. Η αλήθεια είναι ότι αυτά τα 85 plus pick δεν με πήγαν και πάρα πολύ. Επίσης έχουμε ακόμη ένα future star token το οποίο θα το ανοίξω γιατί έχω μου μείνει 1000 points από την Team of the Year. Άρα ανοίξουμε ως πρώτα τα rewards, ξεκινάμε το Mega Pack. Αυτά είναι όπως είπα από το 10-0 των playoffs. Είναι boards, Ισπανός, LM, είναι απλά φόντερο 84. Σε αυτά. Ωραία.
Πάμε τώρα στο 50K. Τα 50K τα οποία έχουν καταντήσει πια ίσως από τα χειρότερα παγιάτα στο παιχνίδι. Ναι, δεν έκανα walkout. Ούτε ο Ράμος δεν είναι, ο Πάου του έρθει 84. 83. Και πάμε και το 100K. Με το 1, με το 2, με το 3, με το 4, με το 5, με το 6, με το 7, με το 8, με το 9, με το 10, με το 11, με το 12, με το 13. Είναι in form. Ιρλανδός, Καμ. Μάλιστα. Και δεύτερος in form. Και τρίτος in form. Είναι ακραίο ότι μέσα στο πακέτο δεν είχε ούτε ένα board. Αν εξαιρέσουμε το in form, δεν είχε ένα board. Δηλαδή, αν μου τις έδινες τις χρυσές τους κάρτες αυτές, δεν θα είχαμε ούτε ένα. Ακραίο. Εντάξει, είναι 30K, σαν να είναι ένα inform pack. Κάπως το σώζει αυτό εδώ. Ήταν ένα τρισάθλιο ξερουμένο τον inform με το 100K. Και ανοίγουμε και αυτό εδώ πέρα που έχει, έναν, έχει 10 παίχτες και έναν 86 plus guarantee μαζί με ένα swap token. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Δεν είναι Future Stars, είναι Walkout, Βέλγιο, Striker, Lukaku, είναι 86. Το Swap και τίποτα άλλο. Αυτό ήταν το βίντεο, δεν βγάλαμε κάτι. Ψιλοαναμενόμενο. Δεν άλλαξε κάτι στην ομάδα, δεν είχε αλλάξει κάτι στο club αυτό το pack opening, αυτό το μικρό pack opening. Πλέον θα περιμένουμε, θα περιμένουμε το επόμενο βίντεο την Κυριακή ή την Δευτέρα με 84x20 και τα rewards από το Food Champions. Ευχαριστώ που παρακολουθήσατε και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια χαρά!